Γεια σας. Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος, κύριε Κρούπη? Για εμπρισμό από πρόβηση. Ναι. Πιάστηκε, συνελήφθη επαυτοφόρο? Κατηγορείται για δύο πυρκαγιές, μία η χθεσινή και μία παλαιά. Ναι. Την οποία εμείς νομίζουμε ότι δεν αποδεχόμεθα με τίποτα. Ναι. Αποδέχεστε όμως την τωρινή? Ναι, η τωρινή είναι βέβαια. Ήταν σχεδόν επαυτοφόρο και από μάρτυρους κλπ. Ναι. Θα ήθελα παρακαλώ. Δύο κουβέντες να σας πω. Παρακαλώ. Ότι δεν νομίζω ότι είναι σωστό στο σημείο αυτό, ναι, να αναφέρω κάποια προσωπικά δεδομένα του εντολέα μας. Σωστά. Έτσι, και δεν θα πρέπει να και δεν το ζητάμε ούτως ή άλλως. Και, ναι, φυσικά. Mm. Επομένως, οι ισχυρισμοί αυτοί θα κατατεθούν ενώπιον του κυρίου ανακριτή. Ναι. Η διαδικασία μετά θα είναι η προβλεπόμενη και οι υποθέσεις αυτές ξέρετε ότι κρίνονται κυρίως και σε σημαντικό βαθμό στην ακροαματική διαδικασία. Ναι. Κύριε Κρούπη, εγώ ρωτώ και όσα μπορείτε και επιτρέπετε βέβαια. Ακριβώς. Απαντάτε. Ναι, ό,τι στη θέλετε, συγκεκριμένη στιγμή που συνελήφθη είναι γιατί είχε ξεκινήσει κάποιες γεωργικές εργασίες και είχε βάλει φωτιά και ξέφυγε? Όχι, όχι. 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 Έχει να κάνει με κάτι άλλο που μπορεί να υποθεί στην παρούσα φάση? Δεν μπορεί να υποθεί, γιατί σας είπα είναι στη σφαίρα των προσωπικών δεδομένων του εντολέα μας. Ωραία. Μου είπατε, και με κοινή... Ναι. Και με κοινή απόφαση των δύο συνηγόρων, διότι συμμετέχει και ο κύριος Αθανάσιος Τσόγκας, mm-hmm, η απόφασή μας είναι ότι αυτά θα κατατεθούν στην αρμόδια αρχή που αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος ανακριτής. Μάλιστα. Και μετά θα λάβει γνώση ο κύριος εισαγγελέας, διότι ο κύριος εισαγγελέας τα στοιχεία αυτά τα οποία εμείς δεν κατετέθησαν κατά την αστυνομική προανάκριση, ναι, την οποία διεξήγαγε η πυροσβεστική. Μάλιστα. Και μου είπατε ότι για την πυρκαγιά που κατηγορείται τον Αύγουστο του 2022 το αρνείτε ήδη από τώρα, δεν έχει δηλώνει καμία σχέση. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο σας παρακαλώ. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει δυσκολέψει ο νόμος, έχει γίνει πιο αυστηρός? Βεβαίως, ο νόμος έχει γίνει πιο αυστηρός με το τώρα τελευταία, με τον υπονομαζόμενο νόμο Φλωρίδη. Ναι. Έτσι, είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα και τι αντιμετωπίζει? Είναι κακούργημα. Ποινές 5 έως 10 έτη κάθριξης. Ναι. Το οποίο έχει γίνει και προς παραδειγματισμό, ας πούμε, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Κοιτάξτε να δείτε, εάν είναι λάθος ή σωστός ο νόμος, αυτό θα κριθεί κυρίως από την ομολογία η οποία θα βγει από τα αρμόδια δικαστήρια. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν. Ναι, πείτε μου. Αλλά για εμάς που γνωρίζουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, θα δημοσιοποιηθούν εν καιρό βεβαίως, ναι, νομίζουμε ότι δεν είναι κλασική περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος πηγαίνει και βάζει φωτιά. Μάλιστα. Φαντάζομαι τη Δευτέρα. Δεν είναι δηλαδή, ναι, ο ήρεμος, ο άνθρωπος, αυτό συνετός και λοιπά, ο οποίος έχει μια μανία και βάζει φωτιά. Κάτι άλλο κρύβεται, το οποίο κρύβεται. Εμείς το γνωρίζουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε. Όποιος αντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεται. Εντάξει, είναι απόλυτα σεβαστό και φυσικά το σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλίμονο. Οπότε την Δευτέρα που πήρατε την προθεσμία για να ξαναοδηγηθεί στα δικαστήρια ο κατηγορούμενος, ελπίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν πάρα εκεί, πολύ. Ναι. Και εκεί θα δούμε τώρα ποια στοιχεία μπορούν να δημοσιοποιηθούν ή όχι. Καλά, πάντα. Εννοείται με βάση τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι, και το σεβασμό στη ζωή του άλλου. Και, ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή, ναι, και εμείς οι οποίοι αναλαμβάνουμε υποθέσεις του ποινικού δικαίου, θα πρέπει να σεβόμαστε πρώτα τον κατηγορούμενο, ο οποίος μέχρι να γίνει το δικαστήριο, όπως ξέρετε τώρα είναι κοινώς γνωστό αυτό, ότι το τεκμήριο της αθωότητας, ναι. Ακριβώς.